Πάμε να σου δείξω αυτή την πανεύκολη συνταγή για σπιτικό παγωτό, χωρί πολλέ θερμίδε και ζάχαρη. Θα χρειαστούμε τρει περίπου μπανάνε για τρει διαφορετικέ γεύσει. Αφού τι κόψουμε και τι βάλουμε σε μία σακουλίτσα, παίρνουμε το επόμενο συστατικό μα που είναι οι φράουλε, τι καθαρίζουμε και τι πλένουμε πάρα πολύ καλά και τι κόβουμε και τι βάζουμε και αυτέ στην κατάψυξη. Είναι σημαντικό να είναι παγωμένα τα φρούτα μα για να βγει τέλειο κρεμόδι στο παγωτό μα. Αφού παγώσουν πάρα πολύ καλά, παίρνουμε μία κουταλιά τη σούπα μέλι και τη μία μπανάνα περίπου, τη χτυπάμε και έχουμε έτσι κάπω την πρώτη μα γεύση που είναι σκέτη μπανάνα. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε τη φράουλα. Οπότε παίρνουμε τι παγωμένε πάλι με ακριβώ τον ίδιο τρόπο. Και τώρα έρχεται η αγαπημένη μου γεύση που είναι η σοκολάτα. Αν θέλετε να το κάνετε για τα παιδάκια σα λίγο πιο γενό, μπορείτε να βάλετε αντί για σοκολάτα χαρούπι. Έχει παρόμοια γεύση με το κακάο και είναι πέντα νόστιμο. Και ακριβώ με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και τη σοκολάτα μα. Εμεί διαλέξαμε να κάνουμε σοκολατένια γεύση και κάναμε αυτό το κλασικό τρικολόρε που λένε παγωτό. Το βάζει σε ένα μπολ, το αποθηκεύει στην κατάψυξη και όποτε θέλει να φά έχει ένα πέντα σπιτικό παγωτό. Follow για περισσότερε συνταγέ. Θα ξετρελαθούν όλοι με αυτό το παγωτό χωρί ζάχαρη.